Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Τάσος Ζάγκος και σήμερα θέλω να σας δείξω τη δική μου προπόνηση για το λαιμό. Όπως είχαμε πει σε ένα προηγούμενο βίντεο, ο λαιμός είναι μια ξεχασμένη, παραμελημένη ομάδα και μάλιστα οι περισσότεροι από τους ασκούμενους δεν ξέρουν καν ότι ο λαιμός προπονείται, ότι είναι μια μυϊκή ομάδα την οποία μπορούμε να μεγαλώσουμε και να δείξουμε πολύ πιο μυϊκή, ακόμα και να μην έχουμε βάλει κιλά ως βάρος στο σώμα μας. Να μην δηλαδή το βάρος μας σταθερό, όμως επειδή προπονούμε μια μυϊκή ομάδα που φαίνεται μέσα από τα ρούχα, που είναι στην κορυφή του σώματος, στο κεφάλι, εκεί που μας κοιτάνε οι υπόλοιποι, φαινόμαστε πολύ μεγαλύτεροι. Σκέψου ότι θα γίνεις κάπως σαν τάβρος, σαν ένα βάτραχο, όταν μεγαλώσει το λαιμό σου 2, 3, 5 ή και παραπάνω εκατοστά σε περίμετρο πάντα. Αυτό είναι το μέγεθος του λαιμού μου μετά από ένα χρόνο προπόνηση σωματικού βάρους. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Σούπερμαν, ο οποίος θεωρείται πρότυπο δύναμης, τον προπονεί το λαιμό του, καθώς και όλοι οι χαρακτήρες από τον Dragon Ball. Σε αντίθεση με τον Lucky Luke, ο οποίος σαν να το έχει παραμελήσει κάπως και βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά κάνει στο οπτικό κομμάτι του κεφαλιού. Και επειδή θα μου πείτε ότι αυτά είναι καρτούν, τι μας λες τώρα, να και ο Mike Tyson, ο οποίος είχε έναν από τους μεγαλύτερους λαιμούς στον κόσμο στα 51 περίπου εκατοστά. Καθώς και δύο φωτογραφίες ατόμων που βρήκα στο Google. Παιδιά, πριν ξεκινήσουμε και δούμε τις ασκήσεις για το λαιμό, θέλω να μιλήσω για το πιο σημαντικό κομμάτι, το οποίο δεν είναι άλλο από το ζέσταμα. Όσο γελίο, όσο καραγκιόζικο να σας φαίνεται αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, μπορεί να με κορυδεύετε, όμως είναι το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να κοιτάξουμε. Παίρνει μόνο 1-2 λεπτάκια να κάνεις αυτό το dynamic stretching, ώστε να κάνεις τους μύες σου πιο ελαστικούς και πιο δεκτικούς στην προπόνηση και να μειώσεις έως και να μηδενίσεις την πιθανότητα να τραυματιστείς. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να τραυματίσουμε το λαιμό μας, είναι μια πολύ ευαίσθητη, μια πολύ μικρή μυϊκή ομάδα, αγύμναστη εντελώς, την οποία πρέπει να προσέχουμε στο πώς την προπονούμε. Το ζέσταμα θα το κάνετε πάντα, δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Σας παρακαλώ πραγματικά μην τραυματίσετε το λαιμό σας. Δεν αξίζει. Η πρώτη άσκηση είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος που δεν έχει να προπονήσει το λαιμό του, η εκτάσεις αφιένα. Είναι για το πίσω μέρος του αφιένα, ο οποίος βλέπουμε ότι συρρυκνώνεται όταν κάνουμε το κεφάλι μας πάνω, δηλαδή κάνει contraction, κάνει σύσπαση και γυμνάζεται. Αυτή την άσκηση θα την κάνουμε ζευγαράκι με αυτή τη δεύτερη άσκηση, η οποία είναι και η δεύτερη και μοναδική άσκηση που θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιος αρχάριος για το λαιμό του, που είναι η κάμψη αφιένα, που είναι για το μπροστά σημείο του λαιμού. Αυτές οι δύο ασκήσεις λοιπόν, ζευγαράκι, super set, 2-3 set, δεν θα χρειαστεί παραπάνω, από όσες επαναλήψεις μπορείτε μέχρι να νιώσετε το κάψιμο. Κάθε 3-4 μέρες είναι ok για κάποιον αρχάριο, δύο φορές την εβδομάδα δηλαδή. Όταν κάποιος προοδεύσει και περάσουν λίγες εβδομάδες και δυναμώσει λίγο ο λαιμός του, αυτή η άσκηση δεν του κάνει πια κάτι. Πρέπει να βάλει λίγο αντίσταση, όπως κάνουμε και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία του σώματος. Θα βάλει λοιπόν αντίσταση με αυτήν την πετσέτα, με τα χέρια. Ίσα-ίσα θα βάζεις λίγη αντίσταση, παιδική αντίσταση με τα χέρια, ώστε να δυναμώσει λίγο ο λαιμός. Το ίδιο και στο μπροστά σημείο. Ίσα αναγγίζουν, δεν θα βάλουμε καθόλου δύναμη. Με τον καιρό, όσο περνάνε οι εβδομάδες, σιγά-σιγά, πολύ στατιακά, με φοβητσιάρικα βήματα θα βάλουμε λίγη παραπάνω ένταση με τα χέρια, λίγη παραπάνω αντίσταση, ώσπου μετά από μερικούς μήνες θα δείτε ότι θα μπορείτε να βάλετε όλη τη δύναμη των χεριών σας και θα τραβάτε κάτω με όλη τη δύναμη και θα κάνετε κόντρο το λαιμό και έτσι θα δυναμώσει πάρα πολύ και θα προοδεύσει ο όγκος όλου του λαιμού σας. Αυτές ήταν οι δύο μοναδικές ασκήσεις που κάνω, η μία με την πετσέτα και η άλλη ανάσκελα με τα χέρια. Και εδώ πέρα σας δείχνω μερικές bonus ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε για να δυναμώσετε το λαιμό υπό διαφορετικές γωνίες, να έχετε μια ποικιλία στην προπόνησή σας και να μην βαρεθείτε κυρίως. Πάντα γενικά θα διαλέγετε μια άσκηση για το μπροστά μέρος και μια άσκηση για το πίσω μέρος. Και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. 2-3-4 set max κάθε 4 μέρες αν είσαι αρχάριος, κάθε 2 μέρες μέρα παραμέρα αν είσαι πιο προχωρημένος. Προσωπικά την κάνω την προπόνηση λαιμού πάντα μετά το αερόβιο. Τρίτη-πέμπτη Σαββάτο δηλαδή και μου παίρνει ούτε 8-9 λεπτά. Θα μπορούσαμε να δείξουμε εδώ και τις ασκήσεις neck bridge που είναι η γέφυρα με τον αφιένα που κάνουν οι παλαιστές και οι πυγμάχοι. Όμως είναι μια άσκηση που κάποιοι λένε ότι είναι αρκετά επικίνδυνη και έχει πιθανότητες τραυματισμού σπονδυλική στήλη, οπότε δεν πρόκειται να τη δείξω αυτήν την άσκηση, ούτε την κάνω προσωπικά. Καλύτερα να είμαστε εδώ πέρα ασφαλείς παρά να κυνηγήσουμε τα μέγιστα και να τραυματιστούμε. Θέλω να έχουμε ασφάλεια πάντα. Ούτε χρησιμοποιώ βάρη, ούτε λάστιχα για το λαιμό, τίποτα. Μόνο αυτές τις ασκήσεις σωματικού βάρους που είναι και αγαπημένες μου. Αν κάποιος φοβάται, προτείνω να επισκεφτεί έναν φυσικοθεραπευτή, έναν ορθοπαιδικό, έναν έμπειρο γυμναστή που ξέρει για το λαιμό και να πάρει μερικές συμβουλές για το πώς να εκτελεί αυτές τις ασκήσεις. Πάντα προσοχή, πάντα σιγά σιγά τα βηματάκια προόδου και θα δείτε πόσο μεγάλη γρήγορη αλλαγή θα έχει ο λαιμός σας. Παιδιά, αυτά από μένα. Ελπίζω να βοήθησα. Τα λέμε στο επόμενο. Τάσος, γεια σας.